Κύριε Πρόεδρος και Επάρχους Ανημών, ο Ενιορδάνιος μας είναι πανταπεξάμενος και αγιάσου τα ύπατα και ευλόγιος ο φάνταση μας, τους για τις κρύους του αυτών αφιέρου, σιγάρε ο ιαγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και συνειδόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε. Συν το ανάργο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσο, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβέσει κατεναντίον δωρούμενος και τόσο φυλά του σταυρού σου πολίτευμα. Το σώμα των αιών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ριάματα της εμπίστης. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας. Μας δίνετε την ελπίδα ότι θα μας εμπιστευτείτε τη διακυβέρνηση του Δήμου μας για να ολοκληρώσουμε το μεγάλο κεφάλαιο των έργων προοπτικής και ανάπτυξης που οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε, πασχίσαμε και εντάξαμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα πριν 5 χρόνια για να τα λειτουργήσουμε. Για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και να σχεδιάσουμε το μέλλον του τόπου μας. Για να πετύχουμε με την εμπειρία, το όραμα και την ευαισθησία μας την ανασυγκρότηση του Δήμου μας. Για να ενώσουμε την κοινωνία, για να σταθούμε αλληλέγγυοι στους πολίτες που σκληρά δοκιμάζονται από την κρίση. Για ένα σύγχρονο Δήμο κοντά στα μηνύματα των καιρών. Οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο μας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν βρίσκουν την κοινωνία μας βαθιά τραυματισμένη από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Εξαιτίας της αναδείχθηκαν οι παθογένειες του κοινωνικοπολιτικού μας συστήματος. Πλήττεται η κοινωνική συνοχή, απαξιώνονται οι θεσμοί, αποστασιοποιούνται οι πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη συγκυρία, ο συνδυασμός μας, η δημοτική μας παράταξη, η δημοτική πρωτοβουλία εκτίθεται και πάλι στην ετοιμιγορία σας. Είμαστε ο συνδυασμός με καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Ανανεωμένος, ενωτικός, όριμος και έμπειρος, με ικανά στελέχη και προπάντων διάθεση για συμμετοχή. Προσφεύγουμε σε εσάς και ζητάμε τη στήριξή σας, διότι ο Δήμος μας πρέπει να ανακτήσει το ανθρώπινο πρόσωπό του, να εκφράσει τις αξίες της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης, να δρομολογήσει διαδικασίες για να έλθει η ανάπτυξη στον τόπο μας, να γίνει και πάλι πρωτοπόρος με την υλοποίηση των οραματικών έργων, με το απόθεμα της γνώσης, εμπειρίας και οριμότητας που διαθέτει. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη συνένεση, συνεννόηση και τη συνέργεια. Το όραμα και ο προγραμματισμός που είχαμε στο παρελθόν έφεραν τα μεγάλα έργα στο Δήμο μας, άλλαξαν και αλλάζουν τη φυσιογνωμία του. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Γνωρίζετε επίσης και το ήθος και το ύφος μας κατά την άσκηση των καθηκόντων που μας αναθέσατε. Φέρνουμε τον αέρα της ελπίδας, της ανάταξης του θεσμού. Δεν είναι καιρός για πειραματισμούς. Είμαστε νέοι και ηλικιακά, νέοι και στις ιδέες και προπάντων έμπειροι. Διαθέτουμε όραμα, διαθέτουμε σχέδιο. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητάω να μας εμπιστευτείτε. Εμπιστευτείτε μας, λοιπόν.
Εμπιστευτείτε μας και να είστε βέβαιοι ότι θα φυσήξει ο άνεμος της δημιουργίας στο Δήμο μας. Στην παρούσα μας εκδήλωση θα σας παρουσιάσουμε το όραμά μας για το αύριο του Δήμου μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παρά την πρόθεσή μας να περιοριστούμε στο όραμά μας για το αύριο του Δήμου μας, επιβάλλεται μια σύντομη αναφορά στα ψέματα, τις δημαγωγίες και του χαμηλού επίπεδου αναφορές του απερχόμενου Δημάρχου στην πρόσφατη ομιλία του. Θα σταθώ μόνο σε ένα θέμα. Κάνει λόγο λοιπόν για νοικοκύρεμα και αποθεματικά του Δημοτικού Ταμείου. Σας το δηλώνω απερίφραστα. Ψεύδεται ασύστολα. Το Ταμείο του Δήμου, μετά από αίτησή μου και απάντησή του, 29 Μαρτίου, διαθέτει μόνο 412.000 ευρώ. Λιγότερα και από τη μισθοδοσία των 2 μηνών που επιβάλλει ο νόμος να κρατιέται στην άκρη. Το ξυλόσπιτο στο Κουρί κοστίζει 250.000 ευρώ και δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθεί ο εργολάβος, ούτε ένα σέντς. Το χρωστάμε και θα το χρωστάμε για αρκετό καιρό. Η σκεπαστή αγορά που έχει προπολογισμό 1.200.000 ευρώ, δυστυχώς σας ανακοινώνω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σέντς και εκεί για την κατασκευή του. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχουν πόροι για την κατασκευή τους. Τι κάνει, φορτώνει τα βάρη στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Υποθηκεύει με βάρη το Δήμο για έργα χωρίς πόρους. Δανείζεται για να δείξει κάποιο λιγοστό και ανερμάτιστο έργο. Ο Δήμος Αλμυρού, σας πληροφορώ, έχει να δανειστεί εδώ και 30 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που δανείζεται χρήματα για να εκτελέσει έργα τα οποία δεν έχουν καμία αξία και δεν θα αποδώσουν τίποτα στο Δήμο μας. Γνωρίζει πολύ καλά μόνο τα χρήματα των δημοτών με τις φορολογίες του και τα δάνεια από τράπεζες. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν τα γνωρίζει ή δεν είναι σε θέση να τα αξιοποιήσει. Βέβαια, θα αναφερθούμε εκτενέστερα και σε άλλη χρονική στιγμή για τη λογική τη συγκεκριμένη της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Τώρα θα με επιτρέψετε, μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, να μιλήσουμε για μας, για το όραμά μας. Εμείς λοιπόν είμαστε και παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, στο όραμά μας για το Δήμο. Οι προκλήσεις των καιρών επιβάλλουν αναπροσανατολισμό της τοπικής πολιτικής και βαθιές αλλαγές. Η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι καταρχήν το ήθος και το ύφος άσκησης εξουσίας που τόσο έχει τραυματιστεί τα τελευταία πενταετία από την επερχόμενη Δημοτική Αρχή. Η θεσμική λειτουργία του Δήμου με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας. Προτεραιότητά μας επίσης είναι η ανάπτυξη της περιοχής, η αγροτική και τουριστική. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στο Δήμο μας. Δώστε μας αυτή την ευκαιρία. Θα αυξήσουμε το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής μας. Επίσης, η δημιουργία νέων επαγγελμάτων στην περιοχή μας. Η αντιμετώπιση της ανεργίας, το μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας και κυρίως των νέων. Οι νέοι μας που ζουν στο περιθώριο της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής με τις δυσάρεστες ατομικές και συλλογικές συνέπειές της. Έγνοια μας, επίσης, θα είναι η καθημερινότητα των πολιτών, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Η ανάδειξη και προβολή της υλικής και άγνης πολιτισμικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας. Η διακυβέρνηση του Δήμου με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας για να υπάρχει αποτελεσματικότητα των δράσεών της. Όραμά μας είναι να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο μεγάλων έργων προοπτικής και ανάπτυξης στη νέα προγραμματική περίοδο. Επιτέλους, να γυρίσει πίσω η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση που σταμάτησε εντελώς. Ζούμε σε άλλη εποχή, ζούμε στο παρελθόν. Αν είναι δυνατόν Δήμος σημερινός να μην λειτουργεί την ανακύκλωση. Ποδηλατόδρομη με διαδρομή από το Ξηριά, Κουρί, Ζερέλια, Θάλασσα. Καθαρισμός και εξυγίαση των ρεμάτων και τους χώρους ανεξέλεκτης εναπόθεσης σκουπιδιών. Η διαχείριση βεβαίως των υδάτινων πόρων και η αποπεράτωση του έργου της Μνημοδοξαμενής, έργο αρδευτικό και στη συνέχεια ιδρυευτικό,
για το μεγάλο οικιστικό συγκρότημα Ταλμηρού, Ευσινούπολη, Πλάτανος και Κρόκιο, για να έχουμε επιτέλους φθηνό καθαρό νερό και να μπορούμε να μειώσουμε και τα τέλη ίδρυψης. Μπορούμε να τα μειώσουμε και να τα μειώσουμε. Η αποπεράτηση του έργου Μαυρομάτι και η σύνδεσή του με τα δίκτυα ίδρυψης των οικισμών που θα εδρεωθεί. Κυκλική κόμβη στον Αλμυρό και στην Ευσινούπολη, αναπλάσει στον Αλμυρό, οξυριάς θα ενσωματωθεί στην πόλη. Η ανάπλασή του σε όλο το μήκος που εφάβδεται του Αλμυρού με διαμορφώσεις για περιπάτους και εκτεταμένη διατροφήτευση. Θα πάψει επιτέλους να αποτελεί σκουπιδότοπο και να το κρύβουμε με τις δάφνες. Η κατασκευή βέβαια της γέφυρας που θα συνδέει τα Ζερέλια με τον Αλμυρό και παράλληλα θα εξυπηρετεί και τους αγιοργούς και τους ακτινοτρόφους. Η διαπλάτηση του εισόδου της Ευσινούπολης με δημιουργία πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου και αισθητικές παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο Νιές, Σούρπης, Αμαλιάπολη, Πτελεού, Αχιλίου που επιτέλους θα αποκτήσει παραλία και Άγιο Δημήτριο. Στη θέση Αλόνια, στο Κουρί, η δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου. Η διαχείριση και αξιοποίηση ευαίσθηση των περιβαλλοντικά περιοχών και ενίσχυση του περιβαλλοντικού πάρκου Ανάβρας. Άξονα δεύτερος. Κοινωνική πρόνοια. Δείχτης πολιτισμού και ανθρωπιάς. Η ζωή είναι χαρά και δημιουργία. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε αυτή και ο Δήμος υποχρέωση να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Σύνθημά μας λοιπόν είναι κανένας πολίτης στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Το ΚΑΠΗ. Επιτακτική είναι η ανάγκη να επαναλειτουργήσει με ουσιαστικές δράσεις. Θα είναι ακόμα μια απόδειξη της ευαισθησίας μας για τους απόμαχους στη ζωή. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Η απασχόληση των παιδιών λοιπόν των εργαζομένων και όχι, θα ανακουφίσει τους γονείς, θα βοηθήσει δε τα παιδιά στην κοινωνικοποίησή τους, την ψυχαγωγία τους και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Συνεργασία με ειδικό φορέα για άτομα εξαρτημένα από ουσίες και άλλες εξαρτήσεις. Ανάπτυξη του δικτύου εθελοντισμού και συνεργασίας για επίτευξη κοινών στόχων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στήριξη βεβαίως του σχολείου ειδικής αγωγής και δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Άξονας τρίτος. Τοπική ανάπτυξη και οικονομία. Ήρθαν και έρχονται τεράστιες αλλαγές που εξ αντικειμένου επιβάλλουν προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Δέσμευσή μας είναι η δημιουργία και η λειτουργία του Γραφείου Αγρότικης Ανάπτυξης. Και βέβαια, το πρώτο μεγάλο έργο που μπορούμε να προσφέρουμε στους αγρότες είναι αποπεράτωση του αναδασμού στην τρίτη περιοχή. Η μεγαλύτερη λοιπόν απόδειξη στη διάρκεια των θητείων μας ως Δημοτική Αρχή για τη σημασία που προσδίδουμε στην αγροτική ανάπτυξη είναι το μεγάλο έργο προοπτικής και ανάπτυξης που αγωνιστήκαμε και πετύχαμε. Είναι κατασκευή της νοδεξαμενής Συριά προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων ευρώ. Συνέπεια λοιπόν με όμορους δήμους όπως ο Δήμος των Φαρσάλων για την αξιοποίηση των νερών του ΕΝΙΠΕΑ. Υπάρχει σχετική μελέτη από το 1972 για τη δημιουργία φράγματος στη θέση Παλιοδερλή και κατασκευή βέβαια φραγμάτων στο Σαλαμπριά της Σούρπης για την άρτευση της περιοχής της Σούρπης. Η ανάπτυξη της αγροτικής, κατά κύριο λόγο περιοχής μας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας για να μπορέσουν να μείνουν οι νέοι μας, η ελπίδα για το μέλλον μας, η ελπίδα για τον τόπο μας. Άξονας τέταρτος, όσον αφορά τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον τουρισμό. Οπωσδήποτε πρώτη προτεραιότητά μας σε αυτό το τομέα είναι η δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου μας. Προστασία και ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισμικών μνημείων μας. Κατασκευή ενός νέου πολιτιστικού κέντρου στον Αλμυρό. Όσον αφορά και το αρχαιολογικό μας μουσείο, θα δείξουμε ιδιαίτερο ζήλο για να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του. Θα είναι το επίκεντρο των δράσεών μας.
με την Πινακοθήκη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Ζερέλια, το Μουσείο της Άβρας Παπαδοπούλου, που όλα τα δημιουργήσαμε την προηγούμενη τετραετία και με τη σχεδιαζόμενη ίδρυση ενός γεωγραφικού μουσείου, όλα αυτά μαζί θα αποτελέσουν τον άξονα της πολιτικής μας δράσης. Μπορούμε, έχουμε ιδέες, έχουμε σκέψεις και θα αναδείξουμε τον πολιτισμό της περιοχής μας. Βελτίωση επίσης της πρόσβασης και δράσης επισκεψιμότητας περιοχών ιδιαίτερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το κάστρο του Πτελεού, ο παλιός Πλάτανος, η Άλλος, η Μονή Ξενιάς, οι ενάλλες αρχαιότητες στην Απαλαιάπολη και στις Νιές. Και οπωσδήποτε η λειτουργία της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης, η οποία έχει γίνει υπηρεσίας, έχει καταργηθεί. Τη φέραμε στο κέντρο του Αλμυρού, στην πλατεία, για να αναδείξουμε τα βιβλία, αλλά δυστυχώς είναι κλειστή. Η σύνδεση της Όθρεως παραλιών ως ένα ενιαίο τουριστικό μέτωπο. Η καστροπολιτεία του Πτελεού θα γίνει το brand name, σήμα της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής της συγκεκριμένης. Και βέβαια η τουριστική προβολή. Χρειαζόμαστε τη δημιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Αλμυρού και βεβαίως με σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η παιδεία και ο αθλητισμός. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολικών κτηρίων. Κατασκευή νέου λυκείου Αλμυρού. Όλοι θυμάστε την περιπέτεια που περάσαμε. Επανελειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού στην Ευσινούπολη, που έκλεισε επί των ημερών της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Υποστήριξη δράσεων αθλητισμού και νεολαίας και συντήρηση και επισκευή σταδίων και κυρίως του κεντρικού μας σταδίου, του Εθνικού Σταδίου Αλμυρού, του Δημοτικού Σταδίου Αλμυρού και της Σούρπης που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Άξονας 7ος, η τοπική διακυβέρνηση, υιοθέτηση σύγχρονων διαχειριστικών συστημάτων για να βελτιωθούν οι λειτουργίες του Δήμου. Άξονας 8ος, σχεδιασμός και ορίμανση νέων έργων που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος για τη νέα προγραμματική περίοδο που έρχεται, το 2021-2027, για να εντάξουμε νέα έργα, νέα μεγάλα έργα σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησής τους, όπως το παρελθόν πράξαμε πολύ καλά και αλλάξαμε και τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Φίλες και φίλοι, απόψε και από εδώ συνεχίζουμε μαζί σας τον ωραίο αγώνα της νίκης και της ελπίδας. Ας στείλουμε λοιπόν το μήνυμα της νίκης, της Δημοτικής Πρωτοβουλίας σε κάθε γωνιά του Δήμου μας, για το Δήμο που μας ενώνει με εσάς, με το όραμά μας και το σχέδιο που έχουμε. Για το Δήμο που μας αξίζει, μαζί ξεκινήσαμε, μαζί άλλαξαμε το Δήμο, μαζί και πιο πολύ συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Γεια σας και ραντεβού την Κυριακή των εκλογών. Δώστε το μήνυμα της νίκης σε κάθε γωνιά της πόλης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.